Καλώς ήρθαμε μετά. Δεύτερο μέρος, restart, επιστροφή, πολιτικό τραπέζι, γιατί τα πολιτικά ερωτήματα είναι πολλά, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, Β1, πρέπει να τα συνθήσουμε και λίγο. Εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ που είμαστε. Εδώ και υποψήφιος, φαντάζομαι. Ξανά. Στον ίδιο νο... Ναι, εδώ, Βόρεια Αθήνα. Βόρεια Αθήνα. 14 δήμοι. Χαλάνδρη, Χολαργός, Μαρούση, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ανδρέας Νεφελούδης, πρώην Γενικός Γραμματέας Εργασίας, υποψήφιος στη Δυτική Αττική με τον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πέντε δήμοι. Πέντε δήμοι. Λέμε Ελευσίνα, Μέγαρα, Μάνδρα, Φιλή που περιλαμβάνει Λιώσια, Ζεφύρη, μια απίστευτα μεγάλη περιοχή. Και υπάρχουν άνθρωποι και που με πάρα πολλές ανάγκες. Με ανάγκες και υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν σε σπηλιές. Το μεγαλύτερο εργαστήριο εργασίας και παραγωγής στην Ελλάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκεί η περιοχή είναι. Απίστευτη εργασιακή, εργατική πυκνότητα, ναι. Τεράστια. Είναι αλήθεια. Μονάδες και είναι καθόλου ρυθμίσεις. Καλύτερο, κύριε Κερίδη, αυτή η απόφαση με το σπάσιμο της Β' Αθήνας. Είχε τη λογική να είναι πιο κοντά οι βουλευτές στους ψηφοφόρους. Ήταν απολύτως αχανής η πρώην Β' Αθηνών που είχε και το νότιο και το δυτικό τομέα. Νομίζω κοντά στους 50 βουλευτές θα είχε τώρα με την απογραφή και πάνω από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Για κάποιους ωστόσο ευνοεί κάποιους, δεν ευνοεί άλλους. Ευνοεί κάποιους αυτοδιοικητικούς που έχουν πιο τοπική αναφορά. Δεν ευνοεί κάποιους που έχουν πιο εθνική και τηλεοπτική αναφορά. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι ο λόγος ήταν αυτός κατά κύριο λόγο, γιατί πέρα από το να έρθουν και πιο κοντά στους ψηφοφόρους, ότι στη Β' Αθήνα έβγαινε μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει πάρα πολύ συχνή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Για να σε ξέρουν σε όλη την Αθήνα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει κανένας να γνωρίσει όλους τους ψηφοφόρους της Β' Αθηνών σε μια προεκλογική περίοδο. Και το κόστος δισθεώρα το θυμάμαι τότε. Γιατί... Βέβαια. Ακόμα και τώρα, εμείς με τους 14 δήμους που έχουμε περίπου 700.000 εγγεγραμμένους, 1 εκατομμύριο κατοίκους, είναι πάρα πολύ. Μου λένε οι παλαιότεροι πού να δεις όταν τρέχαμε από την Κηφισιά στη Γλυφάδα και από την Γλυφάδα στο Περιστέρι. Και θα πρέπει να έχεις ακούγεται... εκλογικά κέντρα και στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά και στο Περιστέρι και ανθρώπους να είναι εκεί και να κάνεις μοιράσματα και να βλέπεις. Δηλαδή... Μόνο οι περσόνες βγαίνουν. Μόνο οι περσόνες. Γι' αυτό έβγαιναν μόνο έχω οι περσόνες. Έχω προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, ήμουν επί συνασπισμού παλιά υποψήφιος λόγω Νέας Μύρνης, από εκεί προέρχομαι. Ήταν απίστευτα δύσκολο να μπορείς να ανταποκριθείς στις ανάγκες. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Είχαμε σήμερα το πρωί μία ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο που συζήτησε για τις υποκλοπές και για τα προβλήματα που σύμφωνα με τις 4 ευρωομάδες του Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και θεσμικά ζητήματα όπως υπόθηκε. Ανησυχεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι η Ευρώπη βλέπει ότι υπάρχουν ζητήματα στην Ελλάδα? Καταρχάς να πούμε για το ρεπορτάζ κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Η συνεδρίαση δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Βεβαίως. Αφορούσε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μάλτα, η Ισπανία που κυβερνάται εξ όσων θυμάμαι αυτή την περίοδο και η Μάλτα από την κεντροαριστερά. Και έχουν γίνει τέτοιες συνεδριάσεις και για πάρα πολλές άλλες χώρες και δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου βεβαίως είναι να ελέγχει, να προτείνει, να βελτιώνει. Υπάρχει η γνωστή προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εξάγει αντιπολίτευση και να την ξαναεισάγει μέσω Ευρώπης. Δεν νομίζω, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην δεύτερη παγκόσμια διάσκεψη για τη δημοκρατία που οργάνωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος Biden, η Ελλάδα αναβαθμίζεται στα ζητήματα δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον δείκτη του Economist, έχουμε κερδίσει πολλές θέσεις και είμαστε πάνω και από την ίδια την Αμερική. Υπήρχε όμως μια έκθεση του State Department προχθές που έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για πάρα πολλά ζητήματα στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά. Το State Department είναι εξαιρετικά αυστηρό και με όριμες δημοκρατίες, με μεγάλη παράδοση, όπως οι δυτικοευρωπαϊκές. Ήταν κόλαφος, αν θέλετε, τη γνώμη μου για την Τουρκία και προφανώς έκανε κάποιες επισημάνσεις για την Ελλάδα. Εγώ δεν θα αποφύγω όμως και το υπονοούμενο της ερώτησης και θα σας πω ευθέως και με το χέρι στην καρδιά ότι οι υποκλοπές ήταν ένα λάθος. Αυτή η υπόθεση μας πλήγωσε πολύ. Γι' αυτό πήραμε και μια σειρά και αποθεσμικές
τις πρωτοβουλίες και παραιτήσεις και αλλαγή ηγεσίας στην ΕΥΠ, ώστε να μην ξανασυμβεί. Και προφανώς πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε εγρήγορση για αυτά τα ζητήματα. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία με την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου, για παράδειγμα, προχθές. Φανταστείτε, αν δεν τα είχαμε καταφέρει και είχαμε έκρηξη και νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας, τι θα σήμαινε αυτό για τον τουρισμό μας και ευρύτερα για την σταθερότητα της χώρας. Άρα, να μην πετάμε το μωρό μαζί με το νερό και να μην κουνάνε το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι έχουν αρκετούς σκελετούς στην ντουλάπα τους, τα ζητήματα, τα θεσμικά, τα δημοκρατικά, την περίοδο που κυβέρνησαν. Μήπως είναι επικίνδυνο για τη χώρα να πηγαίνουμε στα διεθνή φόρα και να λέμε ότι εδώ θυμίζουμε λίγο χώρα που μας κυβερνά ο Όρμπαν? Να θυμίσω ότι μένουμε Ευρώπη. Και το μένουμε Ευρώπη, αν για αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ και πίστευαν ιδιαίτερα ότι μένουμε Ευρώπη, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός ο οποίος παρακολουθεί, αξιολογεί, ενημερώνεται για τα τεκτενόμενα σε κάθε κράτος μέλος της. Και νομίζω ότι είναι αυτό πάρα πολύ σωστό. Το ότι η Ελλάδα συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά φόρα, συγκρινόμενη με την Πολωνία, με την Ουγγαρία κτλ., νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της ελληνικής κυβέρνησης. Όσα προβλήματα και να είχαμε στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παλαιότερα, ποτέ δεν είχαν μπει θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Μπήκαν τώρα. Ένα κατόρθωμα το οποίο νομίζω πρέπει να προσπάθησε πάρα πολύ η κυβέρνηση για να το πετύχει. Να θυμίσω ότι οι σύντροφοί μας στο State Department έγραψαν με πάρα πολύ σωστό τρόπο τις εκθέσεις τους σε σχέση με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τελείως. Θεσμοί που ποτέ δεν είχαν παρέμβει σε θέματα τέτοια στην ελληνική επικράτεια, για τη λειτουργία της δημοκρατίας, για τα θέματα του τύπου, για τα θέματα της διαφάνειας και άλλα πολλά. Ναι, αλλά νομίζω ότι πει κάποιος ότι για αρκετά από αυτά που αναφέρει η έκθεση του State Department για το 2022, τα έλεγε για το 2016 και για το 2017 και για το 2018. Μπορεί όχι για τη δημοσιογραφία ή για το κράτος δικαίου, αλλά έλεγε για πολύ σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις μας με τους μετανάστες, για πολύ σημαντικά προβλήματα στις φυλακές, για άλλα για ζητήματα που παραμένουν. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις μας με το μεταναστευτικό. Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο δυσκολίας για να μπορέσει η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα για το θέμα αυτό. Είχαμε μεγάλα προβλήματα με τις φυλακές, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα που λύθηκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, να το πω και λίγο προκλητικά αυτό το πράγμα, αλλά για θέματα που αφορούσαν τον τύπο, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ποτέ δεν είχαν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι παρόλη την μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο που δημιουργεί προβλήματα ή θέτει θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο του για να γίνουν συζητήσεις αυτό. Έχει καταδικαστεί, αν θέλετε, όλες αυτές οι αποφάσεις που παρθήκαν για την Ελλάδα σε σχέση με το κράτος δικαίου συγκέντρωσαν τη μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλα τα ρεύματα, ακόμα και από το μισό κόμμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εντάξει. Άρα είναι το να έχουμε τόση μεγάλη επιρροή σαν ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας αξίζει τουλάχιστον να είμαστε και μεγάλη πλειοψηφική και μονοκομματική κυβέρνηση στην Ελλάδα, σαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Να τα δούμε λίγο σοβαρά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μείζονο σημασίας πολιτικό θέμα. Εγώ αναγνωρίζω την αξιολόγηση για το ζήτημα των υποκλοπών που κάνει ο κ. Κερίδης. Και ο κ. Κερίδης έχει πάρα πολλές φορές αυτό. Τον έχω παρακολουθήσει και είναι ξεκάθαρο. Πραγματικά είναι ένα πρώτο βήμα για να συνεννοηθούμε σε μερικά πράγματα. Γιατί πρόβλημα υπήρχε. Εγώ δεν αναγνωρίζω στην κυβέρνηση ότι έκανε βήματα στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι θέμα μιας μεγάλης συζήτησης. Παρ' όλα αυτά, οι υποκλοπές και στα δικά μας πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι τα αισθήματα της αδιαφάνειας, της διαπλοκής και πολλών άλλων πραγμάτων, νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς ζωφερή. Και αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε, σε πολιτικό επίπεδο, στις εκλογές. Ακούω το πρωί την κυρία Μπακογιάννη στον Sky να λέει ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε με το σπίτι του κυρίου Ραγκούση στην Πάρο. Επιχειρείται και με ε και με αλφαγιώτα να δημιουργηθεί μία συνθήκη πάλι να συζητάμε για τη βίλα του Τσίπρα στο Σούνιο και τη βίλα του Ραγκούση στην Πάρο. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι άλλο πράγμα να συζητήσουμε μια πολύ σύντομη απάντηση για τη βελτίωση της δημοκρατίας μας και άλλο πράγμα αυτός ο μηδενισμός, αυτή η υπερβολή, να το πω έτσι πολύ κομψά,
περί καθεστώτος Μητσοτάκη, περί Χούντας Μητσοτάκη, περί πολιτικής δίωξης του Νίκου Παπά και όλα τα συναφή τα οποία τα ακούμε με μεγάλη ένταση, κυρίως στο εξωτερικό, όπου δεν λαμβάνουν απάντηση εκεί, διότι δεν υπάρχει κάποιος να τους την δώσει εύκολα, αλλά κατά καιρούς και στο εσωτερικό. Νομίζω ότι πάει αλλού την κουβέντα και φεύγουμε από την ουσιαστική συζήτηση επικοδοματικά να δούμε τι θα κάνουμε με τη βραδυπορία της δικαιοσύνης, που είναι ένα ζήτημα ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να μην πει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχουμε καθεστώς, με τον ίδιο, ούτε Χούντα. Με τον ίδιο τον Μητσοτάκη, ούτε πολιτική με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, όταν η ΕΕΠ από την πρώτη μέρα είναι υπό την υποπτία του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ξέρει ο Πρωθυπουργός τα καλά και δεν ξέρει τα κακά. Γι' αυτό δηλαδή, και παραιτήθηκε. Ή κάτι υπάρχει ένα ζήτημα ότι ο Πρωθυπουργός δεν ελέγχει καλά τις υπηρεσίες που ελέγχει την πραγματικότητα, ή ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει και κάποιος άλλος κάνει πολιτική κατά τη μύτη του. Ναι. Γι' αυτό και παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος πολιτικός υπεύθυνος διευθυντής του γραφείου του. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό που με ρωτήσατε, εμάς δεν μας πάει σκανδαλολογία. Και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά και σε αυτό μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία και με την Ντόρα Μπακογιάννη. Είμαστε άνθρωποι των επιχειρημάτων και της ουσιαστικής κουβέντας και έχουμε πολύ μεγάλα και κρίσιμα διακυβεύματα σε αυτές τις εκλογές για να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Ωστόσο, είναι και μια προειδοποίηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την διαρκή παραγωγή τοξικότητας. Τα είδατε αυτά με τον Νίκο Παπαθανάση και με πολλούς άλλους. Και δεν υπάρχει όλο θέμα με το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρουμε ότι η τζάμια έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ να σπάσουμε, αν θέλει, η άλλη πλευρά και να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Χωρίς να μπω στην ουσία ούτε της υπόθεσης Ραγκούση, που έχει διάφορα περίεργες διαδρομές. Έχει, αλλά είναι διαδρομές. Μια υπόθεση του 2012, που την έχουν ξαναδεί τρεις φορές στα μέσα να αναδεικνύεται. Ναι. Και υπάρχουν και απαντήσεις εδώ και 10 χρόνια. Εγώ δεν την ήξερα. Ναι. Εγώ τώρα την έμαθα. Και προφανώς πολλά άλλα. Νομίζω ότι δεν πρέπει στην προεκλογική περίοδο να μπούμε σε μια τέτοια λασπομαχία. Mm-hmm. Πάντως να ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα παίξει χωρίς αντίπαλο σε αυτό, εάν το επιλέξει. Καλό είναι να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας μας, για τα κοινωνικά, για την ουσία των πραγμάτων και πραγματικά. Το πιστεύω αυτό. Έχουμε πολύ κρίσιμα διακυβεύματα. Να πάμε λίγο στην ουσία λοιπόν των πραγμάτων. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να κάνει αυτό που καταγγέλει ότι του έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2019. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι αντί να συζητάμε για την ουσία των πραγμάτων, συζητούσαμε για τη βίλα του Τσίπρα στο Σούνιο. Αυτό ήταν μετά το 2019. Ναι, ενώ ότι για τέτοιου είδους θέματα. Με σκάνδαλα και όχι με την ουσία. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί δεν είμαστε σε μηδενική βάση, δεν γεννηθήκαμε σήμερα, έχουμε μια ολόκληρη πορεία στην πολιτική, πολύ παραπάνω έχουμε μια τετραετία που έχει περάσει, στη διάρκεια της οποίας και κυρίως μετά το άνοιγμα, μετά την πανδημία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δια του Προέδρου του παρουσιάσει σε περίπου 8 θεματικές συγκεντρώσεις, με πολύ μεγάλη ακρίβεια το πρόγραμμά του για το τι θα έκανε αν ήταν κυβέρνηση και πολύ περισσότερο τι θα κάνει τώρα που θα γίνει η κυβέρνηση κατά την εκτίμησή μου μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και σήμερα, αν θέλετε, 5 ιδέες σας και τα εργασιακά ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με το χώρο της δουλειάς. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία της αποφυγής ή του να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Θέλουμε να συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι εκεί γίνεται το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα με την κυβέρνηση ή με τη Νέα Δημοκρατία την ίδια. Εξάλλου, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πέρα από το κυβερνητικό έργο που υπάρχει, με το οποίο διαφωνούμε στα περισσότερα ζητήματα, δεν έχει παρουσιάσει πρόγραμμα ακόμα η Νέα Δημοκρατία, ότι θα κάνει την επόμενη μέρα. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει πρόγραμμα εκλογικό και πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις από το Μάιο του 2021. Έκανε διαδικασίες, αυτά τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα με πολύ αναλυτικό τρόπο. Θα έλεγα ότι δεν θέλω να μπούμε σε μια αντιπαράθεση που δεν έχει σχέση με τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο τώρα με τον κύριο Κερίδη, αλλά να σας θυμίσω τι έγινε χθες στη Βουλή και προχθές. Με τον κύριο Γεωργιάδη. Μιλάμε για τοξικότητα. Mm. Και αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε ήταν η επιτομή της τοξικότητας. Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όλοι είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο ζούμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Και επειδή έτυχε να είμαι και κυβερνητικός παράγοντας στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μας ψάξανε όλους. Mm-hmm. Από πάνω έως κάτω. Αν είχαμε βρει το οτιδήποτε, θα είχαμε μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτού που συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ένα σκανδαλάκι την ημέρα, γιατί αυτό γίνεται τώρα, δεν θα το βρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και επιστρατεύουν παλιά ξινά στα φύλλα όπως με τον κύριο Ραγκούση κτλ. Θα παρακαλούσα πραγματικά. Και εγώ θα συνυπογράψω αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης, να συζητήσουμε επί του πολιτικού.
Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί εδώ συγκρούονται δύο κόσμοι. Και πρέπει να παρουσιαστεί στην κοινωνία ποιος είναι ο κόσμος ο ένας, ποιος είναι ο κόσμος ο άλλος. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλα προβλήματα οικονομικά, έχουμε 35.000 νεκρούς με την πανδημία, έχουμε το κατά άλλους έγκλημα, αυτό συμφωνώ και εγώ, το δυστύχημα, εν πάση περιπτώσει, στα Τέμπη, που καθόρισε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της επόμενης μέρας, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που έγινε, είναι και η επόμενη μέρα που έρχεται. Άρα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία διασαφήνισης πραγμάτων σε σχέση με τον κόσμο. Να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές των δύο κόσμων που αντιμάχονται σήμερα. Είναι οι δύο κόσμοι οι ανεπρόκοποι και οι προκομμένοι. Είπε χθες ο κ. Γεωργιάδης ότι οι αριστεροί είναι ανεπρόκοποι και οι δεξιοί είναι οι άνθρωποι που είναι και ευίωνοι και τυχεροί και δουλευταράδες και τέτοια. Έτσι διαχωρίζουμε. Και το λέω γιατί ο κ. Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ένα τέλεχος. Απλό έτσι διαχωρίζει η Νέα Δημοκρατία τους πολίτες. Με επιχειρήματα και μαχητικότητα ο κ. Γεωργιάδης. Βεβαίως. Έκανε μια αναφορά σκοπτικά, ίσως στο περίφημο λεξικό της ελληνικής γλώσσας και το πώς ορίζει το δεξιός και τον αδέξιο αριστερό. Εγώ όμως θα παραμείνω σε αυτή τη σύγκρουση την οποία μόλις περιγράφηκε και νομίζω πριν τη σύγκρουση χρειαζόμαστε τη σύγκριση. Τη σύγκριση της τετραετίας Τσίπρα και τη σύγκριση της τετραετίας Μητσοτάκη. Γιατί αυτή τη φορά έχουμε δύο πρωθυπουργούς, έναν πρώην και έναν νυν. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτή τη σύγκρουση είναι από τη μια η Ελλάδα της καθήλωσης, της αδράνειας, της υστέρησης, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που σέρνεται με 0,5% ανάπτυξη το χρόνο μέσο όρο και από την άλλη η Ελλάδα του 8%, του 6% ανάπτυξη, του 3% ανάπτυξη με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Ήμασταν στον πάτο 15-19, είμαστε στην κορυφή 19-23 συνολικά και ιδίως τα τελευταία χρόνια. Με μεγάλη μείωση της ανεργίας, εν μέσω όλων αυτών των κρίσεων που είχαμε την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την κρίση την επισιτιστική, τον ανταγωνισμό των οξυμένων με την Τουρκία, το μεταναστευτικό που προσπάθησε η Τουρκία να ξαναφέρει. Εν μέσω όλων αυτών, μεγάλη αύξηση των εξαγωγών, μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, τρεις φορές αύξηση του κατώτατου μισθού, μεγάλη μείωση των φόρων, μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση των συντάξεων για πρώτη φορά, μια σειρά από πράγματα και βεβαίως ψηφιοποίηση του κράτους, προσχολική αγωγή αγγλικά από το νηπιαγωγείο, ΕΦΚΑ που εκδίδει συντάξεις σε τρεις μήνες και όχι σε τρία χρόνια, ανακεφαλαιωτικός πυλώνας, η πρώτη ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η οποία πολεμήθηκε. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα ακούω, τα σημειώνουμε, τα. Αυτά δεν γίνανε τυχαία. Η ιδέα αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα τώρα, η οποία επίκειται μέχρι το τέλος, παρακολουθούν οι αγορές. Καλά, ήταν να γίνει το 19 και το μεταφέρουμε από χρόνο σε χρόνο. Όχι, δεν ήταν να γίνει. Κάνετε λάθος αυτό. Απόλυτο λάθος, διότι μας χώριζε το 19-13 σκαλοπάτια. Αυτά τα 13 σκαλοπάτια. Άρα δεν ήταν. Ότι μέσα σε αυτή την τετραετία θα έρθει και η επενδυτική βαθμίδα. Άλλο το μέσα σε αυτή την τετραετία και άλλο το 19. Λοιπόν, το 19 όταν παραλάβαμε, ήμασταν 13 σκαλοπάτια πίσω. Τα ανεβήκαμε τα 12. Αυτή είναι η πραγματικότητα να ξέρουν οι τηλεθεατές. Μας έχει απομείνει ένα. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον οι ξένοι οίκοι την απλή αναλογική. Θα μου πείτε γιατί αυτό δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Γιατί καταγράφετε τα χαμηλότερα ποσοστά σας και τις χαμηλότερες διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που τελειώνει η θητεία σας και ενώ κάνατε τόσο πολλά καλά σύμφωνα με αυτά που λέτε. Λοιπόν, καταρχάς το παράδοξο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανεβαίνει ως αντιπολίτευση. Αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. ΣΥΡΙΖΑ, όχι, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, θέλω να πω, στη μεταπολίτευση, να μην κερδίζει η αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει μια φθορά και αυτό είναι το απολύτως φυσιολογικό. Επίσης παράδοξο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί δημοσκοπικά από το 2016. Συμπληρώνει δηλαδή περίπου πόσα, 7 χρόνια τώρα, όπου δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της. Δεν το λέω καθόλου αλαζονικά, αλλά μια που το πήγατε στις δημοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ως καταγραφή, ως εικόνα το λέω. Δεν λέω ότι. Ωραία. Είναι προφανές ότι τα τέμη μας έχουν στοιχήσει και καταγράφεται αυτή η συγκεκριμένη φθορά, αλλά δεν αμφισβητείται η πρωτιά, δεν αμφισβητείται το γεγονός. Πάντοτε με την επιφύλαξη των δημοσκοπήσεων. Επειδή εσείς με πήγατε εκεί, ξέρετε, βέβαια, δεν θέλω να συζητάω. Όχι, είναι εργαλείο η δημοσκόπηση όμως. Είναι εργαλείο η δημοσκόπηση. Άρα, το ζήτημα των δημοσκοπήσεων θα πρέπει πρώτα και κύρια να προβληματίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, και επειδή έχω έναν αξιόλογο συνομιλητή. Τι πάει στραβά
και δεν έχουμε αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική. Τι πάει γιατί στραβά ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νεφελούδη. Την έκανε την ερώτηση. Είναι ο πολλακισμός, είναι η διαρκής παλινδρόμηση μεταξύ του Μετριοπαθού και του Σουβαρού από τη μια μεριά που υπάρχουν κάποια στελέχη και τη εξαλωσύνη από την άλλη. Τι συμβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει. Να απαντήσει κύριε Νεφελούδη. Αυτά τα περί 180 σελίδες είναι, ξέρετε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το δικό σας δεν ξέρω αν θα φτάσει τις 180 ή αν είναι 380. Αυτά όμως ο ελληνικός λαός δυστυχώς για τα κόμματα, για όλους μας το λέω, τα ακούει λίγο βαρεσέ. Αυτό που περιμένει είναι μια αξιόπιστη. Ποταμός ο κύριος Κερίδης. Ναι. Μια και ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδιαφέρομαι για τη δημοκρατία στη χώρα μου και χρειαζόμαστε εναλλακτικές. Δημοκρατία στη χώρα μας ενδιαφέρομαστε όλοι και νομίζω ότι αν ενδιαφερόταν πραγματικά η Νέα Δημοκρατία για τη δημοκρατία στη χώρα, δεν θα έπαιζε τον ανήξερο ο πρωθυπουργός ο Έλληνας σε σχέση με τις υποκλοπές και την καταράκωση κάθε έννοιας δικαίου, κράτους δικαίου. Αλλά ας τα ξεπεράσουμε λοιπόν αυτά. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτή ήταν πάντα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και για τη δεξιά στην Ελλάδα. Ας τα πάμε στα παρακάτω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι προφανές ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη. Την πρώτη φορά που κυβέρνησε αριστερά στην Ελλάδα, έτυχε να είναι τα απόνερα όλης της πολιτικής μνημονιακής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο και του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Πήραμε μια χώρα διαλυμένη και καταφέραμε να την βγάλουμε από τα μνημόνια. Πήραμε μια χώρα, ένα χρέος δυσθεώρητο και καταφέραμε να το ρυθμίσουμε. Και το ότι υπάρχει σήμερα και λειτουργεί σωστά η ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του χρέους, εν πάση περιπτώσει, οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος το ρύθμισε, δεν πληρώνουμε δόσεις, δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα, τα φαινόμενα τα προηγούμενα και δεν έχουμε κάθε ένα χρόνο την αξιολόγηση με βάση τα προαπαιτούμενα κτλ. Κτλ. Εύχομαι να μην οδηγήσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε νέα μνημόνια την επόμενη περίοδο. Γιατί το χρέος έχει φτάσει, έχει αυξηθεί κατά 50 δις, όπως γνωρίζετε. Αυτή ήταν η μεγάλη πολιτική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κερίδης καλά κάνει και λέει: η προπαγάνδα που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Αλλά παρουσιάζει χαρακτηριστικά μιας άλλης χώρας. Ας πούμε, τα τελευταία δεδομένα του βαρόμετρου, της Eurostat κτλ. Έχουν πάρα πολύ πεσμένη την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της αγοραστικής δύναμης που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό, είναι σε κατάσταση αθλειότητας, οι εργαζόμενοι, εν πάση περιπτώσει. Προηγούμενα διάβαζα, άκουγα μια εκπομπή που είχατε, μια συνέντευξη που είχατε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης με τους 49 νεκρούς στους πρώτους τρεις μήνες εργατικά ατυχήματα του 2023. Πέρυσι είχαμε ένα ρεκόρ, εν πάση περιπτώσει, δυστυχές ρεκόρ σε ό,τι αφορά τους θανάτους από εργατικά ατυχήματα, πάλι καμιά εξενταριά ανθρώπους. Έχει αποδιαρθρωθεί πλήρως όλο το πλαίσιο του ελεκτικού μηχανισμού για την προστασία της. Απέναντι στην παραβατικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, να πω για τη Δυτική Αττική που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, που είπα και προηγούμενα, είναι αυτό το εργαστήρι παραγωγής και εργασίας, ότι έχει όλους και όλους 5 κοινωνικούς επιθεωρητές και 2 τεχνικούς επιθεωρητές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, εκεί έχει καταντήσει. Δεν ελέγχεται ό,τι και να προσπαθήσει να κάνει. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ολοκλήρωσε μια περιοδία στα καταστήματα του ΕΦΚΑ στην περιοχή. Έχει όλους και όλους αυτή την αχανέστατη περιοχή που έχει τα πάντα μέσα. Logistics, βιομηχανίες, εργοστάσια, αγροτική οικονομία, πολυκατοικίες, στάδια κτλ. Έχει όλους και όλους 51 άνθρωπους. Δεν γίνεται. Είναι σαν να μην υπάρχει το κράτος εκεί μέσα δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ απλό να μην ελέγχεται τίποτα. Και απ' την άλλη έχεις την πλάτη σου, δεν είναι μόνο τα τέμπη, τα οποία αποτυπώνουν μια, αν θέλετε, ανυπαρξία ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τις βασικές υποδομές της χώρας, τις βασικές δημόσιες υποδομές της χώρας. Γιατί αυτό δεν ενδιαφέρεται. Και τέλος, έχουμε τη μεγάλη. Θα το συζητήσουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τη μεγάλη, αν θέλετε, ήττα της ζωής, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίσω, με τους 35.000 νεκρούς από την πανδημία. Και βεβαίως έχουμε και όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι τα τέμπη τα οποία δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα, και θα φτάσω στο ερώτημα που μου κάνατε. Τα τέμπη που απλά δημιούργησαν, τα τέμπη ήταν η θριαλίδα. Η θριαλίδα του να ξεσπάσει η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου απέναντι στα όσα συνέβαιναν και τα παρακολουθούσε. Ναι, αλλά όλο αυτό δεν το πιστώνεστε εσείς. Και δεν εννοώ το δυστύχημα. Ενώ όλο αυτό που περιγράφετε δεν το πιστώνεστε εσείς. Ακούστε, εμείς σας λέω και πάλι, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι στην κουβέντα μου. Είπα και ότι υπάρχει η ακρίβεια, η οποία είναι από τις πολύ έντονα χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι τώρα στο χρηματιστήριο των πετρελοειδών η Ελλάδα έπιασε τιμή για την κιλοβατόρα, όπως και η Ιταλία, τις δύο πρώτες πιο ακριβές τιμές σε όλη την Ευρώπη. Για όλο το 23. Για όλο το 23. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Απορώ γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται αυτό. Λέω λοιπόν τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μέσα από μια διαδικασία συγκρούσεων, μια ήττα που υπέστη το 2015, γιατί ήταν μια υποχώρηση, ένα συμβιβασμό. Άλλα θέλαμε να κάνουμε, άλλα είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε και αλλού τα βρήκαμε. Εντάξει.
Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα θέμα σε ό,τι αφορά την, αν θέλετε, την αξιοπιστία του σε έναν κόσμο ο οποίος είχε επενδύσει στο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερούς πολίτες. Αυτό σιγά σιγά ξεπερνιέται. Και από την άλλη μεριά, εγώ θα πάρω την πρόκληση που λέει ο κύριος Κερίδης και θα κλείσουμε αυτό το πράγμα, να συγκρίνουμε τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Να τα συγκρίνουμε. Καταρχήν στο επίπεδο της υπευθυνότητας. Έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δηλώνει ανεύθυνος για τα πάντα, δεν ξέρει τίποτα, και ένα πρωθυπουργό που έβαλε πλάτη, όπως ήταν ο Τσίπρας. Έχουμε μια πολιτική για τον χώρο της εργασίας, η οποία είναι θάνατος. Έχει καταργηθεί, έχει αρνηθεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας να εφαρμόσει αυτά που είχαν ψηφιστεί στην περασμένη Βουλή σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των κατώτατων το μισθό. Η πρόβλεψη που είχαμε εμείς ήταν να φτάσει στα 751 το 2020. Έχουν κλαπεί από τους εργαζόμενους 2.500 ευρώ από αυτούς που είναι με τον κατώτατο το μισθό. Και η ιστορία με τον κατώτατο που το αναφέρει ο κ. Κερίδης είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι γιατί, διότι αν δεν έχει ολιστική προσέγγιση για το μισθό, που σημαίνει να. Ο μισθός να συνοδεύεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο μισθός να μην συνοδεύεται από την ευελιξία στην αγορά εργασίας και τις εργολαβικές σχέσεις. Ο μισθός να ξεπαγώσουν οι τριετίες για να μπορέσουν να υπάρξουν αυξήσεις. Τότε. Ναι, λέω λοιπόν πολύ απλά ότι αν αυτά τα πράγματα συνδυαστούν, τότε πράγματι μπορεί να συζητήσουμε για το κατώτατο μισθό όπως παλιά πολύ. Και να μπορέσουμε να συνδυαστεί με την αύξηση όλων προς όλο τον κόσμο. Ταχύτατο σχόλιο 30 δευτερολέπτων. Κοιτάξτε, όσο αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα πραγματικά. Του πρώτου εξαμήνου του 2015 και να κάνουν μια ουσιαστική αυτοκριτική και να φύγουν από αυτή την παλινδρόμηση όπου εφαρμόσαν ένα μνημόνιο, επέρονται ότι το εφαρμόσαν, αλλά είναι εναντίον του. Να έχουν δηλαδή μια διαρκή αφισημία, μια διαρκή σύγχυση, θα είναι ένα κολοβό πασόκ που δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ουσιαστικό δίπολο στο δικοματισμό, να πούμε, που χρειάζεται η δημοκρατία μας και η εναλλαγή των κομμάτων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση σήμερα, ακριβώς γιατί αδυνατεί ο Αλέξης Τσίπρας και έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό. Από εκεί πέρα, να σας πω ότι είχαμε 20% αύξηση στο κατώτατο μισθό. Να σας πω ότι είχαμε συνολικά οι τρεις αυξήσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Να αρχίσω να λέω όλα αυτά. Όπως το κατώτατο μισθό. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνατε. Και είναι μια ουσιαστική κουβέντα. Το ελπίζω και το εύχομαι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία. Να πάμε στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα.